Για την σημερινή σας νίκη. Θα ήθελα να μας πείτε μερικά λόγια για τον σημερινό αγώνα, για το αποτέλεσμα και πώς είδατε τους παίκτες της Ρόδου σήμερα. Το που θέλω να πω είναι να μοιράσω καταρχήν συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες μου, διότι τακτικά ήμασταν τέλειοι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πρώτον η ουσία ήταν τρεις πόντοι, αλλά πίσω από τους τρεις πόντους ήταν το μεγάλο τέρμι του νησιού, της Ρόδου, και έπρεπε να φανούμε αντάξει του ονόματος της ομάδας που βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι όλοι όσοι αγωνιστήκαν σήμερα, όλοι όσοι ήταν στην ομάδα, στην αποστολή, να δείξαν τον καλύτερο του σε αυτό. Νομίζω ότι κερδίσαμε θεωρητικά εύκολα το παιχνίδι συγκεκριμένο. Αξίζουν συγχαρητήρια. Τακτικά αυτό το οποίο είχαμε επιλέξει να κάνουμε μας βγήκε. Είναι τρεις πόντοι. Αυτή τη στιγμή κρατάμε ότι βρισκόμαστε στις δύο πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Με 0 συντελεστή γκολ. Νομίζω ότι είμαστε μοναδική ομάδα. Θέλω να δώσω πάρα πολλές χαρακτήρες στον φίλο του κόσμου της Ρόδου για την στήριξη που μας έδωσε σήμερα. Και να πω το εξής, ότι το παιχνίδι του Διαγόρα τελείωσε. Παίχτες μου, η ομάδα μας έκανε το καθήκον της. Τα επόμενα παιχνίδια τα οποία έρχονται, θέλω να δω πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχαμε σήμερα. Δεν είναι το πρωτάθλημα μόνο το παίζουν του Διαγόρα. Πρέπει να έρθει στον κόσμο, ο κόσμος, να καλέσει αυτή την ομάδα, την προσπάθεια την οποία κάνει η διοίκηση της ομάδας. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, μετά από 38 χρόνια, ο στόχος είναι η άνοδος στην μεγάλη κατηγορία. Όσες πιθανότητες έχουμε, θα προσπαθήσουμε να τις αξιοποιήσουμε. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τα Χανιά. Είναι εκτός έδρας. Πιστεύετε ότι είναι αρκετός ο χρόνος για να προετοιμαστεί η ομάδα και να αντιμετωπίσει τα Χανιά? Είναι και αυτό δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε αυτή τη στιγμή μία μέρα λιγότερη από όσο έχουν τα Χανιά και ξεκούραση και ένα ταξίδι, αλλά αυτό το οποίο θεωρώ δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο. Το ρόλο παίζει ότι εάν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι πρέπει να είμαστε στον αγωνιστικό χώρο και δείχνουμε την εικόνα την οποία δείχνουμε από την αρχή του πρωταθλήματος, θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή τύχη στα Χανιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα.